Γεια σας φίλες και φίλοι του Easy Greek. Γεια και από εμένα. Σήμερα θα μιλήσουμε πάρα πολύ αργά και θα σας μάθουμε τις 10 μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας από άποψη πληθυσμού. Φύγαμε! Η δέκατη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας με 59 1.723 κατοίκους είναι η Αλεξανδρούπολη. Πού είναι η Αλεξανδρούπολη, Μαριλού? Στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θράκη. Είναι στη Θράκη. Κοντά σε ποια χώρα είναι? Στην Τουρκία. Είναι κοντά στην Τουρκία και από εκεί παίρνεις το καράβι για να πας στη Σαμοθράκη. Είναι στον Εύρο και πρόσφατα είχε μεγάλες φωτιές εκεί. Στενοχωρηθήκαμε πολύ. Η ένατη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας με 62.064 κατοίκους <χω> Μου αρέσει αυτό. Είναι τα Τρίκαλα. Πού βρίσκονται τα τρίκαλα? Τα τρίκαλα βρίσκονται στη Θεσσαλία. Εκεί γεννήθηκε ο Βασίλης Τσιτσάνης και ο Δημήτρης Μητροπάνος. Αλήθεια. Είμαι σίγουρη. Ποιοι είναι αυτοί οι Μαριλού? Είναι σπουδαίοι Έλληνες μουσικοί. Τα τρίκαλα θεωρεί... θεωρούνται. Θεωρούνται μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας mm -hmm. και πολύ προοδευτική. Η 8η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας είναι η Χαλκίδα. Mm. Πού είναι η Χαλκίδα, Μαρίλου; Είναι στην Αίγυπτο. Η Χαλκίδα Εύβοια. η χαλκιδα εχει 64.490 κατοίκους είναι γνωστή για ένα φαινόμενο όπου 12 ώρες τα νερά της θάλασσας μετακινούνται βόρεια και 12 ώρες μετακινούνται νότια σύμφωνα με την παλήρια. Είναι θάλασσα ή ποτάμι. Είναι ποτάμι γιατί η Εύβοια είναι νησί. Το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας mm -hmm. είναι περίεργο ότι όταν προσπαθείς να μιλάς αργά κάνεις τέτοια χαζά λάθη. Στη Χαλκίδα η φορά των νερών αλλάζει κάθε έξι ώρες και φυσικά είναι θάλασσα, όχι ποτάμι, όπως είπα. Η έβδομη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας είναι τα. Ιωάννινα. Α, τέλεια. Αλλιώς γνωστά και ως γιαννενα mm -hmm. Στα... Να πάτε. Να πάτε. Σε όλες αυτές τις πόλεις να πάτε. Στα Ιωάννινα μένουν λίγοι περισσότεροι κάτοικοι από ό,τι στην Χαλκίδα. Ενενήντα Τα Γιάννενα έχουνε μια μεγάλη α Λίμνη και αυτή η λίμνη έχει ένα νησί νισάκι ένα νισι που τρώνε εκεί Βατράχια πάντως είναι μια πόλη η πρωτεύουσα της Υπήρου mm -hmm. είναι μια πόλη μέσα στα βουνά και βρέχει πολύ εκεί αλλά έχει πολλά δάση γύρω-γύρω. Και τα ζαγοροχώρια κοντά. Πανέμορφα. Η επόμενη πόλη στη λίστα μας είναι ο Βόλος. Mm. Με 85.803 κατοίκους. Η έκτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Ποια είναι η άποψή σου για τον Βόλο. Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου. Ξέρω ότι έχει ένα δήμαρχο που βάζει από πολύ νωρίς φωτάκια για τα Χριστούγεννα. Έγινε επίκεντρο της ε, επικαιρότητα τελευταία, mm. γιατί είχε μεγάλες πλημμύρες πριν λίγο καιρό. Αυτή η πόλη είναι πολύ κοντά στο Πήλιο. Mm. Και εκεί να πάτε. Και άμα θε να πα στο πύλιο, περνά από τον Βόλο και πίνει ένα τσίπουρακι. Πολύ κοντά στον Βόλο uh. είναι η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη τη Ελλάδα. Εκεί μένουν 146.595 άνθρωποι. Είναι η Λάρισα. «Σε είδα και λαχτάρισα». Mm. Ο Βόλος και η Λάρισα είναι στη Θεσσαλία, mm -hmm. όπως και τα Τρίκαλα. Ναι. Η Λάρισα θεωρείται η καρδιά της αγροτικής παραγωγής της Ελλάδας, γιατί βρίσκεται στον Θεσσαλικό κάμπο. Τίποτα δεν ξέρω για τη Λάρισα, εγώ, ποτέ. Είναι αρκετά κοντά στον Όλυμπο. Α, ναι. Και η Λάρισα επίσης επηρεάστηκε πολύ από τις πρόσφατες πλημμύρες και μεγάλο μέρος της αγροτικής παραγωγής της Θεσσαλίας καταστράφηκε. Η τέταρτη πόλη της Ελλάδας σε πληθυσμό είναι η πρωτεύουσα της Κρήτης. Ε, είναι. Το Ηράκλειο. Με εκατόν σαράντα εννιά χιλιάδες έναν κατοίκους. Πες μας για το Ηράκλειο Μαριλού, νομίζω είσαι η πιο κατάλληλη. Εγώ για λόγια τον έναν κάτοικο, σκέφτηκα τα ξαδέλφια μου, γιατί η καταγωγή μου είναι από εκεί. Στο Ηράκλειο μπορείτε να βρείτε το καλύτερο ελληνικό καφέ <laughs> στο καφεκοπτίο Αθανασάκης. Έχει και τέλεια μπουγάτσα στο Ηράκλειο με τυρί ή κρέμα στα λιοντάρια και έχει την γνωσό και ένα υπέροχο αρχαιολογικό μουσείο. Τώρα βλέπω ότι πέφτει το φως πάνω μου. <laughs> 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 θα πω καμιά κουβέντα. <laughs> Έρχομαι λίγο πιο κοντά για να μην. Ωραία. Πώ να μην σε κρύβω, Μαριλού. δεν πειράζει, δεν πέφτει πάνω, είσαι πεφωτισμένο. Όχι, είναι χάλια. Εντάξει. Τέλο πάντων. Ηράκλειο, πάτε και με αεροπλάνο και με το καράβι. Να πάτε. Τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας είναι η... Πάτρα. Πάτρα. Η Πάτρα με 170.855 κατοίκους. Η Πάτρα είναι η μεγαλύτερη πόλη της δυτικής Ελλάδας. Mm -hmm. Είναι γνωστή για το μεγάλο καρναβάλι της και από εκεί μπορεί κανείς να πάει με το πλοίο στην Ιταλία mm -hmm. και να έρθει από την Ιταλία έχω να προσθέσω ότι εκεί τη λέξη μαλάκας, μου με κάνει επεισόδιο, τη λένε μινάρας. <laughs> Αν είσαι στην Πάτρα και σε πει κάποιος είσαι μινάρας, δεν είναι καλό. Για πάμε στη δεύτερη. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας είναι η Θεσσαλονίκη. Και εδώ να σας πω ότι ήταν Πολύ δύσκολο να βρω τα ακριβή νούμερα των κατοίκων. Οπότε, αυτοί οι 1.092.919 <laughs> κάτοικοι αναφέρονται σε όλη την ε, περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Mm. Αλλά το ίδιο θα πούμε και για την Αθήνα αργότερα. Ξέχασα να αναφέρω ότι η Πάτρα είναι η μεγαλύτερη πόλη της Πελοποννήσου και η Θεσσαλονίκη είναι η μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας. Τι ξέρεις για την Θεσσαλονίκη, να, ο φως. Να πω κάτι που θα πυροδοτήσει έτσι mm. χαμό. Πες. Εκεί γεννήθηκε ο Κεμάλα Τατούρκ, Δημήτρη. Ου, χαμούλης. Εκεί γεννήθηκε ο Γιάννης Αγγελάκας από τις Τρύπες, σπουδαίο συγκρότημα, και έχει καταπληκτικό φαγητό. Είναι γνωστή για το πόσο χαλαροί είναι οι άνθρωποι, μιλάνε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, τονίζουν το ου αρκετά περισσότερο. Αθηναίος δεν, έχουν, δεν χρησιμοποιούν τόσο <laughs> την γενική, αλλά βάζουν σχεδόν παντού αιτιατική. Να σε πω. <laughs> Και στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει από τις πιο ωραίες προκυμές mm. στη Μεσόγειο. Να πάτε, να περπατήσετε στην πόλη. Είναι η Πέροχη. Αγαπάμε. Δεν αγαπάμε. Οπα. Αγαπάμε Θεσσαλονίκη. Νούμερο ένα πόλη της Ελλάδας είναι η Αθήνα. Και ο Πειραιάς μαζί. Έχουμε κάποια πράγματα να πούμε γι' αυτό, γιατί κάπου μπορεί να δείτε ότι και ο Πειραιάς είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Ο Πειραιάς είναι το λιμάνι της Αθήνας παραδοσιακά mm -hmm. και συνεχίζει να είναι. Όμως... Σε αυτόν τον αριθμό που θα σας πω τώρα, συμπεριλαμβάνεται ο Πειραιάς. Okay. Ο Πειραιάς σαν πόλη γενικότερα, αν την θεωρήσουμε ξεχωριστή πόλη, μαζί με όλους τους δήμους, έχει περίπου 450.000 κατοίκους. Βλέπετε τον έναν. Περίπου. Η ατική γενικότερα, Αθήνα, Πειραιάς λίγο πιο έξω από την Αθήνα. <χω> Ακόμα και τα νησιά γύρω από την Αθήνα. <χω> η Έγινα, η Σαλαμίνα, η Ήτρα. Όλα αυτά μαζί έχουν πληθυσμό 3 εκατομμύρια κατοίκου. Πολύ. Το χέρι σου είναι πεφωτισμένο. Το ξέρω. Όπω και το μυαλό μου. Έχει πολύ πλάκα γιατί Πάρα πολλοί κόσμος για κάποιον λόγο θεωρεί ότι η Αθήνα έχει πολύ περισσότερο πληθυσμό mm. από ό,τι έχει στα αλήθεια. Κάποιοι θα σου πούνε, ε μωρέ, η Αθήνα έχει τέσσερις εκατομμύριους κατοίκους, πέντε εκατομμύριους. Mm. Έχω ακούσει μέχρι και έξι εκατομμύρια κατοίκους ότι έχει η Αθήνα. Εντάξει. Σχεδόν το 40% της Ελλάδας μένει στην Αττική, αλλά όχι και έτσι πραγματικά όλες τις υπόλοιπες πόλεις να βάλεις μαζί ναι. είναι περίπου ο μισός πληθυσμός <χωχω> της Αθήνας. Αυτά τα στοιχεία είναι από την απογραφή του 2021. Ένα... Α, πολύ πρόσφατα, Μία τελευταία αναφορά σε κάποιες πόλεις που είναι μεταξύ 50 και 60 χιλιάδων κατοίκων. Πολύ κοντινά τα νούμερα, οπότε νομίζω άξιζαν μία αναφορά. Είναι οι Σέρες, η Κατερίνη, η Καλαμάτα, η Ξάνθη, η Ρόδος... Τα χανιά, η κομωτινή, η καβάλα και το αγρίνιο. Α, ωραία. Και κάπου εδώ το επεισόδιο μας φτάνει στο τέλος του. Μαριλού, πες τους φίλους μας τι να κάνουν Α, ναι. αν θέλουν περισσότερο Easy Greek. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και μπορείτε να γίνετε και μέλη μας. Ο Δημήτρης θα σας αφήσει το link για να μπείτε, να γραφτείτε εκεί και εμείς θα σας δώσουμε καλούδια για την ελληνική γλώσσα. Μπορείτε να μιλήσετε μαζί μας, να συνομιλήσετε στα ελληνικά στο Discord, να βρείτε ασκήσεις και έχουμε και conversation groups, mm -hmm. ομάδες συζήτησης για να εξασκήσετε και τα προφορικά σας ελληνικά, να μιλήσετε στα ελληνικά. Σας περιμένουμε όλους και όλες και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek και του Super Easy Greek. Γεια χαρά! Γεια! Γεια σας! Τώρα θα ανοίξει η κάμερα να δείτε το βοηθό μας. Ο βοηθός μας πλένεται.